Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, κύριε του Προεδρείου, πρέπει να θυμίσω καταρχήν ότι πριν από 2 ή 3 μήνες είχαμε φέρει πρόταση ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ψηφίστηκε με πλειοψηφία μία πρόταση του Εργατικού Κέντρου Ταυρίου με ημερομηνία του 4 αρχές Απριλίου του 2023 που αφορούσε την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, τα άλλα κέντρα υγείας στην Ανατολική Αττική και την ανάγκη δημιουργίας νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. Και κατέληγε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην απόφαση αυτή και έλεγε τη δημιουργία γενικού δημόσιου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική με όλες τις ειδικότητες, με μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους υγειονομικούς χωρίς την ανάμειξη ιδιωτών. Πιο σαφές ψήφισμα δεν υπάρχει. Και προειδοποιούσαμε τότε ότι πρέπει να θρηνήσουμε νεκρούς για να υπάρξει υγειονομική κάλυψη στην Ανατολική Αττική. Όπως έλεγαν οι σύντροφοί μας στους σιδηροδρόμους 3 εβδομάδες πριν το έγκλημα στα Τέμπη, πρέπει να θρηνήσουμε νεκρούς. Έρχονται, λέει, τα δυστυχήματα, έρχονται. Το ίδιο είπαμε και εμείς τότε. Έρχονται. Και να που έγινε στη Νέα Μάκρη. Δυστυχώς έγινε και δεν ήταν μόνο στη Νέα Μάκρη. Είχαμε στην ΚΟ, όπου όπως παλιά μετέφεραν τους ασθενείς πάνω στα κάρα, τώρα τα σύγχρονα κάρα είναι οι καρόσες των φορτηγών, όπως έγινε στη ΧΙΟ, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή ώρα σαν και εμάς, αν κάποιος λιποθυμήσει την ώρα που μιλάει ή συμβεί κάτι, δεν ξέρουμε σε πόση ώρα θα έρθει το ασθενοφόρο. Όπως έγινε και στη Χαλκιδική, 4 περιστατικά σε 2 μέρες. 3 θάνατοι και 3 θάνατοι και μία λιποθυμία, και στις 4 περιπτώσεις δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Και επειδή δεν μας αρέσει να μασάμε τα λόγια μας, λέμε ότι η αγορά ασθενοφόρου έχει να γίνει από το 2015. Από το 2019 ως το 2022, 450 διασώστες του ΕΚΑΒ συνταξιοδοτήθηκαν και την ίδια περίοδο γίναν μόνο 45 προσλήψεις. Έτσι έχουμε μόνο 170 συμβασιούχους, ενώ θα έπρεπε να είναι όλοι μόνιμοι, ενώ οι συνολικές ελλείψεις είναι πάνω από 500 άτομα. Έχουμε οχήματα που έχουν κάνει εκατομμύρια χιλιάδες χιλιόμετρα και κάθε 3 και λίγο πηγαίνουν για επισκευή, και γι' αυτό το λόγο, ενώ χρειάζεται τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο 100 με 110 ασθενοφόρα σε 24 ώρες λειτουργία, έχουμε μόνο 40-45. Και όταν είχαμε προτείνει με την επίσκεψή μας στο κέντρο υγείας Μαρκόπουλου, όπου το ξέχασε ο κύριος Μεθενίτης, παρευρέθηκα και εγώ εκ μέρους της Λαϊκής Συσπήρωσης, έτσι. Είχαμε πει τότε ότι κάθε κέντρο υγείας στην Ανατολική Αττική πρέπει να έχει ασθενοφόρο. Και δυστυχώς αυτό που πληροφορηθήκαμε ήταν ότι θεωρητικά πρέπει να υπάρχει, και θεωρητικά υπήρχε μόνο ένα ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Ραφίνας, το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτή είναι μια τραγική κατάσταση. Ωραία. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε όλοι συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Ακούστηκαν πάρα πολλά από όλες τις παρατάξεις. Θα παρακαλούσα να μας ακούσετε λίγο σας ακόμα. Ακούω προσεκτικά. Επειδή λοιπόν εμείς λέμε η ζωή μας από τη μία μεριά, τα κέρδη τους από την άλλη, ας αναλογιστούν αυτοί οι οποίοι έχουν αποδεχθεί το Ταμείο Ανάκαμψης από τα 31-41 πόσα δις είναι, που απαιτεί προαπαιτούμενα, και ένα από τα προαπαιτούμενα είναι ιδιωτικού δικαίου νοσοκομεία και ιδιωτικού δικαίου οι δημόσιες δομές υγείας. Και αυτά τα προαπαιτούμενα και το Ταμείο Ανάκαμψης δυστυχώς το έχουν προϋπογράψει τα προαπαιτούμενα και τα 3 κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα. Μόνο κάποιοι συνεπείς δυνάμεις δεν το έχουν στηρίξει, δεν το έχουν στηρίξει τα συνδικάτα, και έχουμε παλέψει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Ξέρουμε πρώτη φορά πότε έγινε η ιδιωτικοποίηση, ο πρώτος πυροβολισμός τροχιοδεικτικός το 2016-17 στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Ήρθε μετά η ιδιωτικοποίηση του παιδο-ογκολογικού. Έχουν έρθει τα ιδιωτικά ιατρία μέσα στα νοσοκομεία τα απογευματινά, τα οποία πολύ καλά κρατούν εδώ και 20 χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις, και ερχόμαστε τώρα μετά από τόσα τραγικά γεγονότα να μιλάμε ξανά και ξανά για νοσοκομείο της Ανατολικής Αττικής. Επισημάναμε
προς γνώση όλων των συναδέρφων ότι εκτός από αυτά που είπε ο κύριος Μεθενίτης για το νοσοκομείο στο Κουροπή που έχει γίνει ουσιαστικά με δημόσιο χρήμα και χρειάζεται στελέχωση, υπήρχε το Νταού Πεντέλης, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα πέδο ψυχιατρικό, υπάρχει το νοσοκομείο Εργατών Θαλάσσης, το οποίο είναι στην Άνω Πεντέλη και έχει δυναμικότητα 350 κλινών και αυτή τη στιγμή είναι κενό και έχει γίνει χώρος χρήσης ναρκωτικών. Υπάρχουν δομές οι οποίες δεν έχουν καν συντηρηθεί, για τις οποίες δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Υπάρχει το πιο κοντινό νοσοκομείο, είναι το Σις Μανόβλιο, το οποίο δυστυχώς μετά τη συγχώνευση που έχει γίνει με το Αμαλία Φλέμιγκ έχει μειώσει τη δραστηριότητά τους και παρόλα αυτά έχει ένα σωρό κενά κρεβάτια τα οποία δεν έχουν στελεχωθεί. Υπάρχουν τρομερά κενά στη δημόσια υγεία. Εγώ θα θυμίσω ένα πράγμα, ότι το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής στο Θριάσιο έγινε με πρωτοβουλία ενός κομμουνιστή συνταξιούχου που έβαλε τον πρώτο του οβολό για να γίνει νοσοκομείο στην Ελευσίνα. Και έτσι έγινε και ξεκίνησε λοιπόν, από δυνάμεις αγωνιστικές. Δεν θα πάμε τώρα εφόλης σύνης. Ευχαριστούμε αυτό, πολύ. Καθίστε. Δεν θα πάμε έτσι. Καθίστε, λέμε, δεν μπορούμε λέμε να συνεχίσουμε τώρα ότι μόνο με αγώνα και ενάντια στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε δημόσιο νοσοκομείο. Και όχι με λόγια. Αρκετά πια τα λόγια.